Βρισκόμαστε στο γυμνάσιο της Στεγιές. Σήμερα το ΤΑΠΤΟΚ είναι εδώ διευθυντής υπηρεσίας ο κύριος Μαντάς, ο κύριος Καμπισούλης, ο αντιπρόεδρος και εγώ, μαζί με την με στελέχη της υπηρεσίας, για να επιθεωρήσουμε το έργο που εκτελείται εδώ από, από το ΤΑΠΤΟΚ, που είναι ένα έργο ενεργειακή αναβάθμιση του γυμνασίου της Στεγιές, προϋπολογισμού 330.000. Ο εργολάβος έχει υπογράψει σύμβαση με την έκπτωση περίπου 200.000 ευρώ. Είναι ένα έργο που έχει σχεδόν 70% ολοκληρωθεί και μένουν λοιπόν εργασίες, επειδή λειτουργεί το γυμνάσιο και κάποιες εργασίες έπρεπε να γίνουν εφόσον κλείσει. Χθες τελείωσε η λειτουργία του σχολείου των παιδιών, άρα μέσα σε ένα μήνα περίπου θα ολοκληρωθεί το 100% του αντικειμένου του έργου. Είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία του έργου. Όπως σας είπα, έχει ολοκληρωθεί στο 70%. Είναι ένα υπέροχο μέρος εδώ στην Αιγαία, ένα κτίριο όπως το βλέπετε μεγάλο, που πλέον αλλάζει η προοπτική του, έτσι, για τα επόμενα 20-30 χρόνια, γιατί οι καιρικές συνθήκες εδώ είναι δύσκολες, το ξέρουμε όλοι. Με αυτό το έργο που υλοποιείται εδώ θα μπορεί να λειτουργεί και να, τα παιδιά να λειτουργούν υπό σοβαρές συνθήκες, σωστές. Κάνουμε σήμερα τον επιτόπιο έλεγχο, την επιτόπια επαλήθευση των εργασιών που έχουν γίνει στον περιβάλλοντα χώρο των σπηλαίων του Κάψια. Είναι ένα έργο το οποίο είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα του ΤΑΠΤΟΚ. Υλοποιείται. Ο αρχικός του προϋπολογισμός, ο προϋπολογισμός μελέτη ήταν 120.000 ευρώ. Ύστερα από το διαγωνισμό υλοποιείται μια εργολαβία γύρω στις 65.000 ευρώ, η οποία έχει υλοποιηθεί πάνω από το 70%. Υπολείπεται η υλοποίηση του, η ολοκλήρωση του φυσικού γεωτοοικονομικού αντικειμένου, που άμεσα ετοιμάζεται. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερο χώρο. Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν τις υποστηρικτικές εκείνες εργασίες που πρέπει να γίνουν για να εξασφαλιστεί πρώτον η καλή στάθμευση, η αναβάθμιση του χώρου στάθμευση των οχημάτων, ένας χώρος ο οποίος έχει μια έντονη λειτουργία και κυκλοφορία, όπως και η διαβάση των πεζών και το πράσινο στον περιβάλλοντα χώρο. Είμαστε ευχαριστημένοι από την υλοποίηση των εργασιών. Οι εργασίες προχωράνε μια χαρά. Σε ένα χώρο στον οποίο για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις πρέπει να έχεις όλες τις εγγύσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, γιατί πρόκειται για έναν ιδιαίτερο χώρο. Θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση του έργου θα προσθέσει στην συνολική επισκεψιμότητα και συνολική εικόνα του πόρου αυτού, του φυσικού αυτού πόρου, που τόσο πολύ μπορεί να, ακόμα περισσότερο, να συνεχίσει να αναβαθμίζει όλο το τουριστικό προϊόν του Δήμου της Τρίπολης και της περιοχής με τη μεγάλη επισκεψιμότητα που διαθέτει. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 βρίσκεται σήμερα στο Λεμπίδι και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο του Λεμπιδίου, προκειμένου να παρακολουθήσει την εξέλιξη του έργου που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου σχολείου. Διαπιστώσαμε ότι τα έργα προχωρούν σημαντικά και ευελπιστούμε και με τη δέσμευση του εργολάβου εδώ πέρα ότι πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, ένα έργο σημαντικό, το οποίο θα δώσει ένα άλλο κύρος και στο σχολείο, το ιστορικό αυτό σχολείο εδώ πέρα, αλλά θα ανταλλαγήσουν περισσότερο και οι μαθητές. Η εξέλιξη, όπως είπα, είναι σε πολύ καλό βαθμό και αναμένεται σε 2 μήνες να έχει ολοκληρωθεί. Της Λαχέρνας εξελίσσεται το έργο της πλήρους αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ίδρυψης. Βρισκόμαστε ήδη σε ένα καλό ποσοστό εξέλιξης του φυσικού αντικειμένου. Αναμένουμε να ολοκληρωθούν και κάποιες γραφειοκρατικές τυπικές διαδικασίες για να προχωρήσουν οι πληρωμές του έργου με καλύτερο ρυθμό. Είναι ένα έργο το οποίο έχει τις δικές του δυσκολίες και δικές του ιδιαιτερότητες. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η συνολική αντιμετώπιση του εσωτερικού δικτύου με ενιαίο τρόπο και με ενιαία μελέτη θα δώσει λύση σε χιλιάδες προβλήματα που καθημερινά ανέκυψαν στο παρελθόν με διακοπές και διαρροές στα υφιστάμενα δίκτυα. Πάμε λοιπόν να έχουμε ένα ενιαίο συνολικό δίκτυο ίδρυψης όλο τον οικισμό. Ένα έργο το οποίο είναι μια βασική υποδομή που θα λύσει προβλήματα τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και της Δίας Τρίπολης, που καλείται συνεχώς να αντιμετωπίζει και να διορθώνει κλάδους. Δώσαμε τις οδηγίες μας, το έργο εκτελείται με ένα καλό τρόπο και καλό ρυθμό
Όμως πολλές είναι οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν συνέχεια. Ο σκοπός μας είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί με μια μικρή παράταση, χρονοδιαγραμμάτου λίγη το Σεπτέμβριο, με μια μικρή παράταση κάποιων λίγων μηνών, μέσα στο έτος να έχουμε ολοκληρώσει τόσο το φυσικό όσο και το οικονομικό αντικείμενο.